Εσάς είστε ένα πολιτικό πρόσωπο που έχει μια διαδρομή. Δώσατε ό,τι είχατε να δώσετε. Ή δώσατε δείγματα μιας πολιτικής. Τι καινούργιο μπορεί να φέρει ένας πολιτικός που συμμετείχε στη διακυβέρνηση της χώρας και από καλές θέσεις, θα λέει κανείς, διαμορφώντας ένα νέο πολιτικό φορέα ή τι χρειάζεται ένας νέος πολιτικός φορέας. Βουλευτής είστε αυτό το διάστημα. Ψηφίζετε μέτρα, ψηφίζετε πολιτικές αποφάσεις. Ελέγχετε όπως ελέγχετε, ας πούμε, την κυβερνητική εξουσία. Τι καινούργιο φέρνει ένας φορέας σαν για αυτόν που εξάγγειλατε προχθές σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, με το παρελθόν. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Το ερώτημα είναι αυτό. Για έναν πολιτικό ο οποίος είναι σήμερα και δεν είναι, ας πούμε, ένας επόμενης μέρας. Ή δεν είναι καινούριος. Που δεν τον ξέρουμε, ας πούμε, τι είναι και δεν έχει δώσει δημογραφίες, έχετε δίκιο. Εδώ έχω να πω δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα δεν το λέω μόνο εγώ, τουλάχιστον μου το έχει πιστώσει ένας αριθμός πολιτών με πάρα πολύ έντονο τρόπο στις παρελθούσες εκλογές και από ό,τι φαίνεται συνεχίζει να μου το πιστώνει. Κύριε Λυριτζή, το πρόβλημα στην Ελλάδα και με το πολιτικό της σύστημα είναι από τη μια ότι επί πολλές δεκαετίες μοίραζε λάφυρα μετά τις εκλογές, δεν ανήκω σε αυτούς, δεν έχω κάνει ούτε ένα διορισμό στο δημόσιο. Δεν μπορεί να πείτε ότι είμαι ένας πολιτικός σε μια καριέρα. Στη διαδρομή δεν έχετε κάνει ένα ρουσφέτη. Ούτε ένα διορισμό. Έτσι, τελευταία πάντως έχω ανοίξει κατάλογο για καταγράφω πολιτικούς που λέω εγώ δεν διόρισα. 20 χρόνια, κύριε Λυριτζή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Νομίζουν ότι ήμουν υπουργός. Όχι. Εγώ ήμουν τα 2,5 χρόνια στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, έτσι. Δεν έκανα υπουργική θητεία τον καιρό που οι πολιτικοί μοιράζαν τα λάφυρα. Πείτε το συγκυριακό, πείτε το πως θέλετε, πάντως μη με ανακατεύετε με αυτό. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι ότι αυτό που από την Ελλάδα λείπει, από το πολιτικό της σύστημα έλειπε, είναι, κύριε Λυριτζή, οι άνθρωποι οι οποίοι θα σπάγανε τα τζάμια. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι θα παίρνανε με αποφασιστικό τρόπο τις επιλογές εκείνες που οι οποίες χρονίζουν. Δηλαδή δεν μπορεί να έχεις προβλήματα επί δεκαετίες και να μην τα λύνεις. Αυτό είναι ένα τέτοιο. Δεν ανήκω σε αυτούς. Εσείς τι τζάμια σπάσατε στη θητεία σας, κύριε Λοβέρδο? Το έχουμε πει μια φορά πριν από 2 μήνες μαζί, όταν κάναμε τη ρήξη πριν από 3 μήνες. Να το ξαναπούμε, γιατί τώρα είστε σε μια νέα φάση. Είχαμε πάρα πολύ έντονη συζήτηση μεταξύ μας. Ναι. Εγώ σας έχω πει ότι είναι στο βιογραφικό μου και το έχω για τιμή μου ότι 2 δισεκατομμύρια ευρώ τα επέστρεψα πίσω στον Έλληνα πολίτη από την κατανάλωση παύλα σπατάλη, παύλα διαφορά στα φαράμακα. Και μάλιστα και το έχω υποστεί με το χειρότερο τρόπο. Γιατί, κύριε Λοβέρδο, για μένα, με συγχωρείτε, αλλά θα σας ρωτήσω ευθέως. Είναι για μένα, φεύγοντας από το Υπουργείο. Αν μου επιτρέπατε να τέλειω τη φράση. Ολοκληρώστε. Ναι. Είναι για μένα μεγάλη τιμή να βγαίνουν στο δημόσιο διάλογο οι νυν Υπουργοί Υγείας και να λένε ότι το 1 δισεκατομμύριο που κερδίθηκε, αυτό υπόθηκε στη Βουλή και υπόθηκε και στα μίντια. Mm-hmm. Από τον αρμόδιο Υπουργό. Το 2013 από τα φάρμακα, δηλαδή τα 2 δις γίνανε 3, οφείλονται στις πολιτικές που είχαν θεσμοθετηθεί το πρώτο εξάμηνο του έτους 2012. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή. Και αν θέλετε να πάμε και στα υπόλοιπα, και στα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια, και στο ασφαλιστικό που έκανα, αν δεν είχε γίνει το 2015 δεν θα είχαμε συντάξεις. Πείτε τα εσείς και θα κρυθείτε έτσι και αλλιώς. Εγώ σας ρώτησα να τα πείτε σε τίτλους αυτά. Μην μπούμε στην ανάλυση τώρα αυτών των θεμάτων. Όχι, αν θεωρείτε όλες αυτές οι πολιτικές, συν την καθυστέρηση επί 40 χρόνια δημιουργίας ενός ενιαίου φορέα ασφαλίσεως, για τον οποίο είχαμε και πολύ έντονη συζήτηση, τρεις μας εδώ. Και θα ξανακάνουμε, αν θέλετε, την έντονη συζήτηση, γιατί ο ενίος φορέας είναι άφραγκος. Το άφραγκος δεν έχει να κάνει με την υγεία, έχει να κάνει με την ελληνική οικονομία. Αυτά είναι συνδεδεμένα. Άφραγκα θα ήταν και τα 15 σπαστά. Άφραγκα θα ήταν και τα 15 μικρά. Όταν είσαι με 15 μικρά είσαι πλούσιος και όταν κάνεις ένα μεγάλο είσαι άφραγκος. Αυτά τα λένε μόνο όσοι δεν ξέρουν ή δεν έχουν κάνει μια πολύ απλή λογική σκέψη. Όχι, αλλά κάτι καλύτερο υποτίθεται το κάνεις για το καλύτερο, έτσι δεν είναι? Το καλύτερο προκύπτει, δεν το κάνεις για σένα, τα κακά. Το καλύτερο προκύπτει από την αποφυγή του χειρότερου εν μέσω κρίσης. Σας είχα πει ότι αν δεν είχαμε αυτό τον ενιαίο φορέα, δεν θα είχαμε καθόλου κάλυψη φαρμάκων και νοσοκομείων γιατρών. Γιατί όταν έχεις ένα ασφαλιστικό φορέα ενιαίο και μικρό και παίρνει 1 ευρώ αντί για 10 που χρειάζεται, το ένα θα το δίνει στις συντάξεις και δεν θα αφήνει τίποτα για τα υπόλοιπα. Φαντάζεστε να ήσασταν εσείς διοικητής. Φαντάζεστε να ήσασταν διοικητής ενός οργανισμού, ο οποίος ήταν και συνταξιοδοτικός και ιατροφαρμακευτικός, και να μην είχατε να δώσετε όλες τις συντάξεις πρώτη του μηνός. Λοιπόν, αυτό είναι το περιβάλλον. Και για μένα, όταν ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Στρατούλη, αφήνω τη Νέα Δημοκρατία που κυβερνάει, όταν και ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Στρατούλη στη Βουλή είπαν ότι αυτός ο οργανισμός έπρεπε να γίνει, άλλο το πώς έγινε, άλλο αν έχει λεφτά, κάνουν κριτική εκεί. Αυτό για μένα είναι δικαίωση. Και θα δείτε μετά από καιρό πώς θα μπορέσουμε να τον αξιοποιήσουμε. Αυτό θέλω να πω, ότι αυτά ή θα τα πιστωθείτε, θα τα χρεωθείτε. Ο κύριος Παπαγεωργόπουλος που τον διοικεί τώρα, τον άκουσα να λέει, όχι σε εσάς ή σε εσάς, δεν θυμάμαι, να λέει ότι αυτό έπρεπε να έχει γίνει.
Mm-hmm. Εντάξει, είμαστε σε δύσκολη συγκυρία. Βλέπουμε και το λογότυπο του κόμματος σας πίσω, αυτό θα είναι, κύριε Λοβέρδο. Ναι, ναι. Το Νέα Ελλάδα. Το Νέα Ελλάδα στην πραγματικότητα θα είναι το κόμμα. Το έτσι. Χρώμα, συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα είναι το ναι. κόμμα. Ναι, λέω το λόγο ναι, ναι. στην πραγματικότητα αυτό είναι το Νέα Ελλάδα δούμε, είναι που θα φαίνεται θα μπροστά. Θα το δούμε. Mm. Δεν έχουμε κάνει ακόμα το ορτικό λεκτό. Συμφωνία για τη Νέα Ελλάδα είναι. Είναι κόκκινο το χρώμα του mm-hmm. και η επίτευξη του στόχου είναι το σύμβολο του. Πού το θα κινήσετε, σε ποιο χώρο, γιατί διάβασα ότι θα είστε μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Εκεί αυτή το προσδιορίσατε είναι, περίπου. Αυτό είναι, αυτός είναι ο πολιτικός χώρος που θα κινηθούμε. Εγώ λέω πως ας κατεβάσουμε τις ταμπέλες που ο κόσμος μας κατέβασε. Κανένας στην Ελλάδα σήμερα δεν είναι τίποτα, κανένας δεν είναι κάτοχος κανενός χώρου. Η ιδεολογία είναι κάτι που αφορά τον καθένα μας. Εγώ την κρατώ την ιδεολογία. Αριστερά στην πραγματικότητα. Εγώ είμαι, αυτό. Το κομμάτι προσωπικά, ως πολίτης και ως πολιτικός, ως βουλευτής σήμερα, είμαι σοσιαλδημοκράτης, ανήκω στην κεντροαριστερά. Η ταμπέλα αυτή δεν έχει κανένα νόημα σήμερα για τον Έλληνα πολίτη. Λες τον άλλον ότι εγώ είμαι σοσιαλδημοκράτης και αυτό σου λέει: ευχαριστώ πολύ κύριε, εγώ είμαι άνεργος. Mm-hmm. Αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να διεξαχθεί. Εκεί όμως έχει ένας χώρος, έχει καλυφθεί στην πραγματικότητα. Από δύο, μέσα από τρία, και από τα τρία κόμματα. Έχει ιδιοκτήτες. Έχει ιδιοκτήτες. Όχι, αλλά λέω ότι εκεί όλοι ερίζουν. Αφήστε το όλοι ερίζουν. Εγώ λέω ότι ο χώρος, κανένας χώρος σήμερα στην Ελλάδα δεν έχει ιδιοκτήτες. Εγώ λέω ότι και ποιος πολίτης δεν το λέει αυτό. Όποιος διαπιστώνει τα πράγματα χωρίς αξιολογήσεις. Λένε όλοι οι πολίτες ότι η παλαιά κρατεά κεντροαριστερή παράταξη, η δημοκρατική παράταξη που τη λέγαμε. Το Πασόκ δηλαδή. Ναι, σήμερα με δύο κόμματα δεν ξεπερνάει το 10% δημοσκοπικά. Είναι στο μισό από του Ιουνίου και αναρωτιόμαστε πολύ μαζί. Είναι δυνατόν κάποιος να είναι ευχαριστημένος με αυτή την κατάσταση? Εμείς πάμε να συναντήσουμε αυτούς τους πολίτες. Και σε όποιον λέει, γιατί κύριε το κάνετε αυτό, αφού υπάρχει ένα ή δύο κόμματα στον χώρο. Εκείνο ΣΥΡΙΖΑ όμως. Του λέμε. Που πιάνει αφήστε, από τον Καμένο μέχρι την Αθηνία. Του λέμε του πολίτη αυτού, ο οποίος αναρωτιέται, αν είναι τόσο ευχαριστημένος με τα δύο κόμματα του χώρου, που έχουν μαζί και τα δύο δημοσκοπικά 10%, έχει κάποιο λόγο να είναι ευχαριστημένος. Έχει κάποιο λόγο να είναι εμβολεμένος. Έχει μέσα το ΣΥΡΙΖΑ, βλέπω. Έχει για κάποιο λόγο. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί σας επαναλαμβάνω, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι από τον Καμένο μέχρι την Ανταρσία και πέραν αυτής. Καταρχάς, αν είναι όλος αυτός ο πολιτικός χώρος με τον ΣΥΡΙΖΑ, μένει να το δούμε. Γιατί δημιουργείται και στον χώρο της αριστεράς καινούριος πολιτικός φορέας, μάλιστα με ένα πάρα πολύ καθαρό λάθος κατά τη γνώμη μου, 100% mm-hmm. και δημαγωγικό, αλλά καθαρό πάντως πολιτικό σύνθημα. Κύριο Λαβάνο, λέτε. Λέω τον κύριο Λαβάνο. Συνεπώς θα δούμε πώς θα διαταχθεί ο χώρος αυτός mm-hmm. με την Ανταρσία που είναι μια υπολογίσιμη δύναμη αφού έχει 2% και με τους άλλους χώρους που συγκροτούν έναν χώρο που δεν ανήκει στην κεντροαριστερά. Κατά τη γνώμη μου, κύριε Λυριτζή, δεν ανήκει στην κεντροαριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ ορίζει το αντίθετο. Εσείς τι θέλετε να κάνετε? Ο λαϊκισμός του, η δημαγωγία του, τα πράγματα που λέει στη Βουλή όταν κάνει προτάσεις που αν τα υιοθετούσαμε θα είχαμε 10 προβλήματα παραπάνω από όσα έχουμε εσείς σήμερα. Εσείς όμως υιοθετείτε στη Βουλή. Παρακαλώ. Γιατί πρέπει να συζητάμε με βάση την πολιτική, τις προτάσεις του καθένα κτλ. Εσείς λοιπόν υιοθετείτε στη Βουλή όλο αυτό το διάστημα που μας πέρασε. Κάθε τι που έχει προτείνει, αφήστε λοιπόν τη Νέα Δημοκρατία αφού δεν είναι ο χώρος σας. Κάθε τι που έχει προτείνει ένας χώρος από τον οποίο προέρχεστε, το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή ψηφίζετε τα νομοσχέδια που προτείνονται, ψηφίζετε τα μέτρα που προτείνονται, ψηφίζετε τις ρυθμίσεις που προτείνονται και ακολουθείτε κανονικά μια γραμμή υπεράσπισης της τρικομματικής κυβέρνησης. Γιατί δεν είστε στο ΠΑΣΟΚ? Είναι για να έχουμε ένα κόμμα με έναν άλλον αρχηγό το που ερώτημα, ρωτάει και ένας φίλος. Το ερώτημα το απήντησα προηγουμένως. Η δική μας προσπάθεια είναι προσπάθεια να συναντήσουμε τον κόσμο που εγκατέλειψε τις παρατάξεις που αναφέρεστε. Μα το κόμμα, τα κόμματα τα εγκαταλείπουν λόγω μιας πολιτικής που εσείς υπερασπίζεστε. Τις πολιτικές τις οποίες υπερασπίζομαι, τις έχω εκθέσει με πάρα πολύ αναλυτικό τρόπο στη Βουλή. Τις εξέθεσα εχθές σε μια συγκέντρωση 2.000 ανθρώπων, απρόσμενη σε μέγεθος, αλλά και σε παλμό. Και κύριε Λυριτζή, έχω πει χίλιες φορές τον τελευταίο καιρό, ειδικά μετά την ψήφιση των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου τον Ιανουάριο. Ότι η εμπιστοσύνη μας σε αυτή την κυβέρνηση που είναι βυθισμένη στην αδράνεια εξαντλείται.